παρακαλώ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη γιορτή. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε μια ακόμα γιορτή φτιαγμένη με πάρα πολύ αγάπη από όλους εμάς και κυρίως από τα παιδιά που αγωνίστηκαν με μεράκι, αγάπη και πάρα πολύ όρεξη. Ένα μικρό δείγμα να ευχαριστήσουμε που είστε συνέχεια στο πλευρό μας. Θα ήθελα κυρίως να καλωσορίσω τον Μητροπολίτη Τρινουπόλεως, Πογωνιανής και Κονίτσης, Σεβασμιότατο Ανδρέα. Επίσης, θα ήθελα να καλωσορίσω την Αντιπεριφερειάρχη, κυρία Μητροκώστα. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον εκπρόσωπο της 8ης Μεραρχίας Ιωαννίνων, που στέκονται πάντα δίπλα μας. Τέλος, τους εκπροσώπους της ελληνικής αστυνομίας και βεβαίως όλους εσάς που παρευρεθήκατε σήμερα στην όμορφη γιορτή μας. Αρχικά, θα παρακαλούσα να ανέβει στο βήμα ο πατήρ Αντώνιος και να απευθύνει χαιρετισμό. Να καλωσορίσω κι εγώ όλους σας για άλλη μία χρονιά, σεβασμιότατε, κλεκτοί προσκεκλημένοι μας, αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητά μου παιδιά. Άλλη μία φορά συγκεντρωνόμαστε, έχουμε μαζευτεί να χαρούμε όλοι μαζί και να μοιραστούμε όλες αυτές τις πολύ σπουδαίες εμπειρίες που ζήσαμε τη χρονιά που μας πέρασε. Σπουδαίες εμπειρίες που ο Θεός τις έκανε τέτοιες μέσα από τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να ήρθαν μπροστά μας και μέσα από αυτά γίναμε σοφότεροι, με πίστη και εμπιστοσύνη στο Θεό προχωρήσαμε και καταφέραμε να βγάλουμε το όμορφο και το ωφέλιμο. Ένα λοιπόν πολύ σπουδαίο στόχο βάλαμε τη χρονιά που μας πέρασε, να καταφέρνουμε να εστιάζουμε στην ομορφιά και όχι στο άσχημο, στο καλό και όχι στο κακό. Μάθαμε λοιπόν αυτή τη χρονιά και αγωνιστήκαμε για να μπορούμε να βγάζουμε από κάθε τι δύσκολο να βγαίνει κάτι όμορφο και ωραίο. Και αυτό κάνει ο άνθρωπος της χαράς, ο σωστός χριστιανός, όπου θα πρέπει να διατηρεί στην καρδιά του τη χαρά του Θεού, να καταφέρνει να ευγνωμονεί και να δοξάζει το Θεό ακόμα και στα δύσκολα, αλλά και στα εύκολα πολλές φορές. Να καταφέρνουμε δηλαδή να βλέπουμε το Θεό πίσω από κάθε τι. Αυτό ήταν μία άσκηση που κάναμε φέτος, μία δύσκολη άσκηση, αλλά τα καταφέραμε και βγήκαμε πιο δημιουργικοί και είχαμε έστω μία μικρή πρόοδο, άλλη μεγαλύτερη, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και ουσιαστικό. Έτσι λοιπόν, αυτό που προσπαθώ να σας πω και να σας κάνω κοινωνούς είναι να μάθετε και κάποια πράγματα εσωτερικά που εμείς ζούμε εδώ στην Κιβωτό, διότι συνήθως ο κόσμος γνωρίζει και βλέπει την εικόνα την εξωτερική, τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, που χαίρονται και τα λοιπά, όλα αυτά, που όμως όλα αυτά τα όμορφα έρχονται μετά από πάρα πολύ κόπο και μόχθο. Έτσι λοιπόν, έγραψα για τη σημερινή ημέρα δύο πραγματάκια και τα μοιράστηκα και με τα παιδιά πριν από λίγο, ότι για τον Χριστό
Ακόμα κι αν κάποιος είναι αμαρτωλός, κι αν κάποιος έχει πέσει σε λάθη, κι αν έχει χάσει την ελπίδα του, ποτέ δεν είναι για τον Χριστό μας μια τελειωμένη υπόθεση. Ο Χριστός ποτέ δεν βλέπει με μισή καρδιά ή με μισό μάτι τον οποιονδήποτε και σίγουρα δεν τον έχει κατατάξει στους χαμένους, αλλά πάντα βλέπει με ελπίδα. Ο Χριστός μας λοιπόν βλέπει τον κάθε ένα μας με ελπίδα. Αυτό επίσης προσπαθούμε όλοι μαζί να δουλέψουμε στις σχέσεις μας, στις σχέσεις που θα κάνουν τα παιδιά, τις φιλικές, στο σχολείο τους, στην κοινωνία έξω, να βλέπουμε τον άλλο με ελπίδα. Και σίγουρα ο Χριστός δεν κοιτά μόνο αυτό που είσαι, μα κυρίως αυτό που μπορείς να γίνεις. Μέσα σε μια μεγάλη οικογένεια και σε μια μεγάλη κοινωνία, πάντοτε υπάρχουν διάφορα. Δεν υπάρχουν μόνο τα καλά, υπάρχουν και τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν, εμείς μάθαμε και καταφέραμε να δουλέψουμε φέτος και να ασκηθούμε σε όλα αυτά τα μεγάλα και υψηλά που η Ορθόδοξη πίστη μας δείχνει. Ο Χριστός λοιπόν, πάνω απ' όλα, δεν κοιτά μόνο αυτό που είμαστε. Να μην κοιτάμε δηλαδή τον άλλο επιφανειακά, αλλά να κοιτάμε πιο βαθιά. Να κοιτάμε στα τρεις βαθά του και να καταφέρνουμε να βρίσκουμε την ομορφιά που κρύβει. Αλλά για να τη βγάλουμε αυτή την ομορφιά του άλλου, θα πρέπει και εμείς να έχουμε μάθει, να έχουμε ασκηθεί, να κοιτάμε τον άλλο βαθιά και να μην επηρεαζόμαστε από την εξωτερική του εικόνα. Έλεγα λοιπόν στα μικρά κοριτσιάκια χθες για το παραμύθι με την πεντάμορφη και το τέρας, ότι ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πληγωμένος άνθρωπος, γιατί ξέρετε και εμείς εδώ στην Κιβωτό είμαστε ένα ιατρείο, θα λέγαμε, ψυχών με τη βοήθεια του Θεού, μια και τα παιδιά μας έρχονται αρκετά δυσκολεμένα και προσπαθούμε να διαχειριστούμε και να θεραπεύσουμε το τραύμα των τραυμάτων που είναι η έλλειψη της μάνας και του πατέρα. Προσπαθούμε αυτό το δυστυχισμένο άνθρωπο, όπως έρχεται, να καταφέρουμε να τον θεραπεύσουμε για να μην αρρωστήσει. Γιατί ένα δυστυχισμένο παιδί ίσον ένας μεγάλος άρρωστος. Όταν θα μεγαλώσει θα είναι ένας ασθενής άνθρωπος. Και όπως λέει και ένας μεγάλος φιλόσοφος, ότι δεν φέρνουν μόνο οι μεγάλοι στη ζωή παιδιά, αλλά και τα παιδιά φέρνουν μεγάλους. Δηλαδή, όταν θα μεγαλώσουν και θα δημιουργήσουν τον εαυτό τους, και σε αυτή την κατάσταση όλοι εμείς, η παιδαγωγή, η κοινωνική λειτουργή, οι ψυχολόγοι, όλο το επιστημονικό προσωπικό, όλοι οι εθελοντές μας αγωνιζόμαστε σε αυτό το κοινό σκοπό να μπορέσουμε να ξανακάνουμε τα παιδιά και να καταφέρουν να κοιτάξουν έξω από τον πόνο τους, να μην ταυτιστούν με αυτόν και να μπορέσουν τελικά να ζήσουν την δική τους ζωή και όχι τη ζωή κάποιου άλλου μέσα από το θυμό, την πίκρα, την κακία. Οι αρχαίοι Έλληνες, συζητάγαμε με τα παιδιά της προάλλες, έλεγαν όλους αυτούς τους ανθρώπους που κρατούσαν μέσα τους τη μνησικακία, που θυμόντουσαν το κακό που τους έκαναν, αυτοί που είχαν μίσος, τους έλεγαν μοχθηρούς, από τη λέξη μόχθος που θα πει κόπος, κούραση. Είναι πολύ μεγάλη κούραση και εξάντληση να κρατάς μέσα σου όλο αυτό το πόνο που σου προκάλεσε κάποιος άλλος. Έτσι λοιπόν,
ένα άλλο πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δουλεύουμε εδώ με τη χάρη του Θεού και την ευλογία του Θεού Σεβασμιότατε, είναι να καταφέρουμε τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να συγχωρέσουν και να μπορέσουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να ζήσουν τη δική τους ζωή χωρίς κάποιος να τους τραβάει το χαλάκι κάτω από τα πόδια κάθε φορά. Ο Χριστός λοιπόν, μάθαμε αυτή τη χρονιά, παιδιά, δεν κοιτάει μόνο αυτό που είμαστε, αλλά κυρίως αυτό που μπορούμε να γίνουμε. Πίσω από τη λάσπη βλέπει ένα διαμάντι που περιμένει να φανερωθεί. Αυτό κάνουμε. Όποιος αγαπάει, περιμένει, κοιτάει τον άλλο με ελπίδα, τον βοηθάει μέσα από τα μάτια του να κοιτάξει και να δει ότι μπορεί να τα καταφέρει, ότι μπορεί να σωθεί, ότι μπορεί να γίνει κάτι όμορφο και σπουδαίο πάντα με τη χάρη του Θεού. Και τελειώνοντας, πάλι θα ξαναθυμίσω ότι το να περιμένουμε την αγάπη από τον άλλο, όπως μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι εξάρτηση τη στιγμή που εμείς μπορούμε να παράξουμε τη δική μας αγάπη. Οι άνθρωποι πολλές φορές παραπονιούνται πως δεν τους αγαπούν. Η αγάπη όμως πράγματι είναι η μεγάλη πλήρωση της ύπαρξης του ανθρώπου, αλλά μόνο όταν πρόκειται για αγάπη που εμείς δίνουμε. Όσοι και όσο και αν αγαπιέται ένας άνθρωπος, το ανικανοποιητό θα επιμένει στην καρδιά του, αν αυτή η καρδιά δεν μπορεί να αγαπήσει. Αυτό λοιπόν μαθαίνουμε στα παιδιά, ότι ό,τι και αν έχει συμβεί, ότι θα πρέπει να βάλουμε την καρδιά μας να χτυπήσει μέσα της η αγάπη και έτσι με αυτόν τον τρόπο να μπορέσω εγώ να ζήσω αυτό το μεγάλο θαύμα, να ζήσω μέσα μου το Χριστό και να μπορέσω να μεταμορφωθώ. Γεμίζουμε λοιπόν και ολοκληρωνόμαστε μονάχα από την αγάπη που εμείς δίνουμε, από την πίστη που ασκούμε εμείς, από τα δικά μας που χαρίζουμε. Αφού το Ευαγγέλιο πολύ σωστά μας λέει ότι ακόμα και η ψυχή μας δια της θυσίας της κερδίζεται. Σας καλωσορίζω λοιπόν στη μεγάλη μας αυτή γιορτή που έχουμε ετοιμάσει για όλους. Με μεγάλη αγάπη τα παιδιά έφτιαξαν κάτι δικό τους, κάτι που παρήγαγαν οι ίδιοι και θέλουν να το μοιραστούν μαζί σας. Σας εύχομαι να το απολαύσετε και είμαι σίγουρος ότι θα διδαχτούμε και αρκετά πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Συνεχεία θα προβληθεί ένα βίντεο φτιαγμένο από τα μεγαλύτερα παιδιά της Κιβωτού, θέλοντας να καταλάβετε τη θέση που έχει η Κιβωτός στα μεγαλύτερα παιδιά, στα παιδιά που ενηλικιώνονται και κάνουν τα μικρά τους βήματα δειλά-δειλά στον έξω κόσμο. Ας το δούμε. Thank you.
η ιστορία μου ξεκινά κάπως έτσι.
Η οικογένεια της υποτού του κόσμου βρίσκεται δίπλα στα παιδιά της και μετά την ενηλικίωσή τους. Με προγράμματα στήριξης που στόχο έχουν την ενδυνάμωση, την πανεπιστημιακή τεχνολογική εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση. Την ασφαλέστερη ένταξη του νέου στην κοινωνία. Οι δεσμοί που μας δένουν θα μας ενδιαφέρουν για πάντα. Οι αναμνήσεις μας, οι εικόνες στο μυαλό και την καρδιά. Πολύτιμος θησαυρός για ένα καλύτερο μέλλον. Η κυβωτός του κόσμου στηρίζει πάνω από 400 παιδιά. Σε Αθήνα, Ήπειρο, Βόλο και Χίο. Αρωγός μας, η αγάπη του κόσμου και η έμπρακτη στήριξή σας. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Προειδεάσουμε ότι η κυβωτός μετά την ενηλικίωση των παιδιών δεν σταματάει εκεί. Η κυβωτός δεν κοιτάει χρώμα, ηλικία, φύλο. Κοιτάει να είναι πάντα κοντά του. Κοιτάει να δίνει αγάπη και βοήθεια. Δεν σταματάει εκεί. Ένα παιδί 18 χρονών δεν είναι έτοιμο να βγει στην κοινωνία. Γι' αυτό έχουμε δημιουργήσει υποστηρικτικά προγράμματα με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών μας, ώστε να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση. Στα 18 έτη, τα παιδιά που το επιθυμούν μπαίνουν στο πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου σε αυτό βοηθάει ο απλός ο κόσμος. Με τη βοήθειά του, δίνοντας με μπέμπες. Συγγνώμη. Δημιουργώντας υποστηρικτικά προγράμματα με στόχο την ενδυνάμωση των παιδιών μας, ώστε να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση. Στα 18 έτη τα παιδιά που το επιθυμούν μπαίνουν στο πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπου σε αυτό βοηθάει απλώς ο κόσμος. Με την παραχώρηση μικρών διαμερισμάτων, όπου μπορούμε να στεγάσουμε τα παιδιά μας μετά τα 18 τους έτη και να γίνουν σιγά σιγά ανεξάρτητοι ενήλικες. Επίσης, η κυβωτός τους παρέχει στέγαση σε ημιαυτόνομα διαμερίσματα, τους προωθεί στις σπουδές και παράλληλα φροντίζει για τις ανάγκες τους. Σκοπός μας είναι η επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών μας, ώστε να καταστούν ανεξάρτητοι και αξιοπρεπείς πολίτες και να είναι βοηθητικοί για το κοινωνικό τους περίπτωμα. Συνέχεια, θα ήθελα να καλέσω τη Διευθύντρια της Κυβωτού του Κόσμου Υπήρου, κυρία Θεοδωρακοπούλου Ανδριανή, για να μας παρουσιάσει τον απολογισμό της κοινωνικής υπηρεσίας. Καλησπέρα και από εμένα. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω, σεβασμιότατε, κυρία την Περιφερειάρχη, κύριε εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι των ενόπλων και αστυνομικών δυνάμεων, και όλους εσάς που έρχονται και σήμερα κοντά μας. Βλέποντας το προηγούμενο βίντεο, συγκινήθηκα κι εγώ. Είναι μεγάλη υπόθεση για εμάς και το μεγαλύτερο έργο από όλα τα κομμάτια που αγγίζουμε εδώ στην Κυβωτό της Παγωνιανής. Και σε όλα βέβαια τα σημεία που υπηκυβωτός δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, το μεγάλωμα των παιδιών μας. Από μικρά, λίγο μεγαλύτερα που έρχονται, να καταφέρουμε να φτιάχνουμε ανθρώπους αυτάρκης όσο γίνεται μέχρι τα 18 τους χρόνια. Και επειδή αυτό πολλές φορές δεν απαρκεί μέχρι την ενηλικίωση των 18, να συνεχίζεται και έπειτα. Ένας νέος 18 χρονών πολλές φορές είναι αδύνατο να μπορεί χωρίς τη συμβουλή και την καθοδήγηση του μεγαλύτερου να σταθεί μόνος του και να επιλέξει τα σωστά βήματα για τη μετέπειτα ζωή του. Γι' αυτό επιχειρούμε να είμαστε δίπλα, να στηρίζουμε τον τρόπο μας, με τις σπουδές, με την ενοικίαση των διαμερισμάτων, με τη φροντίδα των παιδιών αυτών και κατά την ενηλικίωσή τους, μέχρι να γίνουν αξιοπρεπείς άνθρωποι, αυτάρκης λειτουργικής στην κοινωνία, έχοντας την επαγγελματική τους πορεία με σταθερά βήματα. Και έπειτα εκείνοι είναι που γίνονται εθελοντές πίσω στο σπίτι τους, βοηθάνε, ανταποδίδουν και είναι από τις μεγαλύτερες χαρές που μπορούμε και εμείς να βιώσουμε.
Αυτό που επιχειρώ εγώ να κάνω σήμερα δεν είναι μόνο απολογισμός της κοινωνικής υπηρεσίας του έτους που μας πέρασε, αλλά να σας παρουσιάσω και κομμάτια της Κύπρου του κόσμου, που οι περισσότεροι ίσως να γνωρίζετε, κάποιοι άλλοι που σήμερα για πρώτη φορά έρχονται κοντά μας, ήταν καλό να γνωρίσουν. Μισό λεπτάκι. Στην Κυβωτό του Κόσμου δεν είναι απλά ένα σπίτι φιλοξενίας παιδιών. Είναι ένα πρότυπο κέντρο παιδικής προστασίας. Εκτός από αυτό, έχει δημιουργηθεί και το γεωργικό σχολείο που λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια στο χώρο μας. Είναι η κοινωνική υπηρεσία που δραστηριοποιείται στο Πογόνι και η κοινωνική υπηρεσία που δραστηριοποιείται στα Ιωάννινα, με στόχο την υποστήριξη του άπορου πληθυσμού. Το κέντρο παιδικής προστασίας στο σπίτι μας, δηλαδή, όπως όλοι γνωρίζετε, απέχει 850 μέτρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Η δυναμική φιλοξενία είναι 60 παιδιά. Το έτος που μας πέρασε φιλοξενήθηκαν 52 παιδιά στο σπίτι μας. Και φέτος το Δεκέμβρη ολοκληρώνουμε 4 χρόνια παρουσίαση εδώ στην περιοχή. Ο σκοπός μας είναι η παροχή ασφαλούς στέγης, στοργής, προστασίας, εκπαίδευσης και ψυχοκινητικής ανάπτυξης στα παιδιά που μεγαλώνουν στο σπίτι μας. Αυτό που πολλές φορές μας λέει και ο Πάτερ και είναι η αλήθεια, είναι ότι τα παιδιά και οποιοδήποτε μπορεί πολύ εύκολα να βρει το φαγητό και το κρεβάτι για έναν ύπνο. Αυτό που δύσκολο να τα καταφέρεις να βρεις είναι ανθρώπους που θα σταθούν δίπλα σου, να σε στηρίξουν, να τονώσουν την ψυχή σου, να σε δυναμώσουν και να μπορείς να συνεχίσεις με σίγουρα βήματα στη ζωή σου. Και αυτό είναι και το μεγάλο κομμάτι της εργασίας μας. Δύσκολο και απαιτητικό από όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στο σπίτι, με τις δυσκολίες που πολλές φορές έχουμε και εμείς για τα παιδιά μας, αλλά προσπαθώντας κάθε φορά να τα ξεπεράσουμε για ένα καλύτερο αύριο. Το γεωργικό σχολείο που είναι εδώ πέρα στο σπίτι μας έχει την ειδικότητα της τυροκομείας, της μελισσοκομείας, της γεωργικής εκπαίδευσης και το εργαστήριο των παραδοσιακών προϊόντων. Οι περισσότεροι έχετε έρθει πολλές φορές στο σπίτι μας, μας έχετε επισκεφτεί και έχετε την ευκαιρία να επισκεφτείτε αυτούς τους χώρους. Στο τυροκομείο έχουμε τη χαρά να έχουμε τον εθελοντή, τον κύριο Μάνθο Γαλάνη, που τυροκομούμε τα Σαββατοκύριακα με τα παιδιά μας. Τυροκομούμε φέτα, γραβιέρα, ανθότυρο, φορμαέλα, μυζήθρα τώρα τελευταία. Και είναι πολύ όμορφο τα παιδιά να βλέπουν και τη διαδικασία της τυροκόμησης σαν ένα ερέθισμα για επαγγελματική δραστηριότητα στο μέλλον, εφόσον κατοικήσουν αυτή την περιοχή, που αυτό είναι και ο στόχος μας. Και απ' την άλλη, να βλέπουν και πώς ένας άνθρωπος μένοντας στην επαρχία μπορεί να είναι ευθάρκης σε πολλά κομμάτια. Κάποιες εικόνες από τα εργαστήριά μας για να έχετε μία ιδέα. Το μελισσοκομείο μας, πλήρως εξοπλισμένο επίσης. Την Κυριακή τριγήσαμε. Τα μελίσια μας, η φάνα με τα ζώα μας που όλο και επεκτείνεται και μεγαλώνει, χάρη στις δωρές που δεχόμαστε από τον κόσμο στα ζώα. Το θερμοκήπιό μας είναι περίπου 400 τετραγωνικά. Καλύπτει σχεδόν στο έπακρο τις ανάγκες της διατροφής των παιδιών μας. Έχει ποικιλία στα πάντα, στο να μπορούν τα παιδιά να δουν διάφορα κομμάτια λαχανοκομείας. Και φυσικά και υπάρχει και ο αρωματικός κήπος με τα αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα. Στο εργαστήριο παραδοσιακών προϊόντων παρασκευάζονται πάρα πολλά υλικά από τα κορίτσια μας, τα οποία μπορείτε να βρείτε και στο εκθετήριο που λειτουργεί έξω στην Κυβωτό, τελειώνοντας την εκδήλωση. Και ο σκοπός είναι φυσικά η απόκτηση δεξιοτήτων και η σωστή επαγγελματική εκπαίδευση στον πρωτογενή τομέα, κάτι που αφορά άμεσα την παρουσία μας εδώ στην περιοχή, και η δημιουργία ολοκληρωμένων επαγγελματιών του χώρου που θα κατοικήσουν την παραμεθόρια περιοχή και θα τις ξαναδώσουν τη χαμένη της πνοή. Αυτό ήταν και το στίχημα που βάλαμε από την αρχή, ερχόμενη σε αυτή την περιοχή. Το όνομα του Πατρός Αντωνίου και που γίνεται σιγά σιγά πραγματικότητα. Τα παιδιά μας να καταφέρουν να ενηλικιωθούν σε αυτή την περιοχή και να μπορέσουν μαθαίνοντας αυτές τις ειδικότητες να κατοικήσουν και να έχουν το επάγγελμά τους. Η δυσκολία από την άλλη μεριά, φυσικά, είναι ότι ήδη κάποια παιδιά έχουν φτάσει στην ηλικία των 18 ετών και αναζητούν στέγη. Το είχα αναφέρει και πέρυσι στην καλοκαιρινή μας ερώτηση, θα το αναφέρω και φέτος. Για τον κόσμο που κατάγεται από το Παγόνι. Επιχειρούμε πάντα να βρούμε στέγη για τα παιδιά μας από τον 18 χρόνο που θα μπορέσουν έτσι να παραμείνουν στην περιοχή και να μην χρειάζεται μετά τα 18 να καταφύγουν στα Ιωάννινα ή σε γειτονικές πόλεις. Γιατί ο στόχος είναι η περιοχή να δυναμώσει, όχι μόνο με ανήλικα παιδάκια, με ενήλικες πια που θα κάνουν εδώ τις οικογένειές τους και θα μεγαλώσει η περιοχή. Θα φτιαχτεί και πάλι μια μικρή κοινωνία που θα έχει ζωή. Ερχόμενοι στην κοινωνική μας υπηρεσία. Ο σκοπός της είναι η μέρημνα και τις πάσης φύσης ανάγκες των παιδιών που μεγαλώνουν κοντά μας. Η υποστήριξη και η ενδυνάμωση του πάσχοντα πληθυσμού που βρίσκεται στον δρόμο στο Δήμο του Πολωνίου μέσω πολλών υποστηρικτικών προγραμμάτων. Και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων με σκοπό την ανάπτυξη παραμεθερίου της περιοχής, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό.
η κοινωνική μας υπηρεσία έχει βασική δέλεια να αγκαλιάσει και να φυγκαστεί τις ανάγκες των παιδιών μας. Είμαστε οι άνθρωποι μαζί με τους παιδαγωγούς, μαζί με τον πατέρα Αντώνιο, την πρεσβυτέρα, που είμαστε η οικογένεια όλοι μαζί. Ας μην μοιραζόμαστε το ίδιο, ή μα μοιραζόμαστε τις ίδιες στιγμές στην καθημερινότητα. Ο ένας βρίσκεται δίπλα για τον άλλον. Και όπως είπε και ο Γιώργος, στο βίντεο είμαστε η οικογένεια. Από τον Σεπτέμβριο του 2016, το προηγούμενο δηλαδή σχολικό έτος που ολοκληρώσαμε μέχρι και σήμερα, αναλάβαμε την ανάπτυξη και τη φροντίδα 50 παιδιών που μεγάλωσαν, περάσαν από το σπίτι μας. Στο πλαίσιο αυτό, γίνονται προσπάθειες πάντα από την κοινωνική υπηρεσία να καλύψει όλες τις ανάγκες τους. 170 ιατρικά ραντεβού καλύφθηκαν για τις ανάγκες των παιδιών μας από εθελοντές γιατρούς, από μικροβιολογικά εργαστήρια των Ιωαννίνων με τις δωρεές που παρέχουν στις ανάγκες των παιδιών μας, καθώς και από τα νοσοκομεία που μας έχουν ανοίξει τις πόρτες τους και καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχολικής γωνιάς, η κοινωνική υπηρεσία έρχεται πάντα σε επαφή και διεκπεραιώνεται πάντα σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών, με τα σχολεία τους, με τα φροντιστήρια, με τις ανάγκες και ψυχολογικές δραστηριότητες, για υποστηρικτικές θεραπείες όπως λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες, ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά που έχουν ανάγκη, αθλητικές δραστηριότητες και διάφορες συγκρονίες και βόλτες, ώστε η καθημερινότητα να μην εκλείπει σε τίποτα από οποιοδήποτε άλλο παιδί μιας φυσιολογικής οικογένειας των 4-5 ατόμων που υπάρχει στην Ελλάδα. Το έτος που μας πέρασε το σχολικό, εντάχθηκαν επιπλέον 50 εθελοντές, νέοι, στο πρόγραμμα ενισχυτικής δασκαλίας των παιδιών μας. Όπως γνωρίζετε πάντα, υπάρχει ο βασικός κορμός των ανθρώπων που εργάζονται στην κοινωνία του κόσμου. Οι εθελοντές έρχονται πάντα να στηρίξουν και να συμπληρώσουν το έργο μας. Μεγάλο κομμάτι στον εθελοντικό τομέα είναι η ενισχυτική δασκαλία των παιδιών μας, ώστε να μπορέσουμε να τους καλύπτουμε πλήρως το κομμάτι της εκπαίδευσης. Άλλα κομμάτια που μπορούν οι εθελοντές μας να ασχοληθούν είναι η προετοιμασία των παιδιών μας στο σπίτι τους, στο μαγείρεμα, στα ρούχα τους, όπως επίσης ανάλογα με την ειδικότητά τους. Οι ιατροί, οι φυσικοθεραπευτές, οι φαρμακοποιοί, οι υδραυλικοί ακόμα για το σπίτι τους. Χαρακτηριστικό είναι πλέον στο σπίτι μας δραστηριοποιούνται 253 εθελοντές. Παρόλο που βρισκόμαστε στην Παγωνιανή, 64 χιλιόμετρα από τα Ιωάννινα, και είναι σαφώς δύσκολο πολλές φορές για κάποιον και πολλούς λόγους να μεταβεί στην άλλη περιοχή. Έρχονται οι εργαζόμενοι, έρχονται οι εθελοντές, έρχονται οι επισκέπτες μας, ατομικά με τα αυτοκίνητά τους ή με τα πούλμαν πολλές φορές, σύλλογοι, σχολεία ολόκληρα, και καλύπτουν τις ανάγκες της δικές μας, αλλά και πολλές φορές ενισχύουν την οικονομία της περιοχής, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Παγόνι. Κάποια κομμάτια που μπορείτε να δείτε, όπως αυτά που είπαμε τώρα, αναφορές που έχουμε κάνει για τη συμμετοχή των παιδιών μας ομαδικά σε διάφορες σημαντικές διοργανώσεις του νομού, όπως ήταν η συμμετοχή τους σαν αθλητές και σαν εθελοντές στον τρίτο αγώνα ομάδα δρόμου στην Εμέτσικα, στον γύρο της Λίμνης, στη Λαμπαδοδρομία, στα Καλπάκια και σε πολλές άλλες εκδηλώσεις που μπορούμε πάντα να λαμβάνουμε μέρος, με σκοπό τα παιδιά να δίνουν το παρόν, να συμμετέχουν, να κοινωνικοποιούν και να λαμβάνουν ερεθίσματα. Τη χρονιά που μας πέρασε, όπως είπαμε, εκτός από τους ανθρώπους που έρχονται ιδιωτικά με τα αυτοκίνητά τους αυθημερών από τη Θεσσαλονίκη πολλές φορές, τα Καλαμπάκα, την Πάργα, την Ιγουμενίτσα, ήρθαν 45 σύλλογοι, ήρθαν 37 σχολεία μάλιστα και από την Αθήνα, για να μεσηψηφθούν και να γνωρίσουν το έργο και να περάσουν μία μήνα βιωματική στο γεωργικό σχολείο, μπαίνοντας στο κρεοκομείο, στο μελισσοκομείο, να ασχοληθούν με όλα αυτά τα κομμάτια που στις πόλεις πολλές φορές δεν έχουν την ευκαιρία να τα κάνουν. Και ήταν περίπου 800 επισκέπτες που συνολικά επισκέφτηκαν το χώρο μας. Φανταστείτε το μέγεθος για μια περιοχή σαν τον Παγόνι απομακρυσμένη και τη σημασία που έχει αυτός ο αριθμός στην ανάπτυξη του τόπου, στην οικονομία, στα μαγαζιά που θα καθίσουν, στο εμπόριο που θα μπορεί να υπάρξει σε μικρότερο, μεγαλύτερο κάποιες φορές βαθμό. Υποστηρικτικές υπηρεσίες στο Δήμο Παγωνίου είναι το κοινωνικό παντοπολείο, το κοινωνικό φαρμακείο, το κοινωνικό δοντιατρείο και ο συμβουλευτικός σταθμός για οικογένειες σε κρίσεις, κυρίως μονογονεϊκές. Αυτή τη στιγμή στηρίζουμε 44 οικογένειες στο Δήμο Παγωνίου. Οι οικογένειες, όσοι είπε το πλήστο, εντάσσονται στο κομμάτι του κοινωνικού παντοπολείου και στη συμβουλευτική, όπου χρειάζεται πολλές φορές να παρέμβουμε με διαφορετικό τρόπο στην κάθε μία, ώστε να μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε, να την δυναμώσουμε. Και στην ουσία, η μάνα πολλές φορές δεν έχει τη δύναμη ή την υποστήριξη από άλλο περιβάλλον, να μπορέσει να κρατήσει τα παιδιά της, να μην χρειαστεί η οικογένεια ποτέ να χωριστεί. Οι ανάγκες ποικίλουν και κάθε φορά είναι διαφορετικές. Οπότε και εμείς κάθε φορά κοιτάμε να προσαρμοστούμε και να καλύψουμε στον βαθμό που μπορούμε τις ανάγκες ή να κάνουμε και τις αντίστοιχες παραπομπές
ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε το γονιό και το παιδί στις ανάγκες του. Στο κοινωνικό φαρμακείο πλέον εντάχθηκαν 23 επιπλέον οικογένειες φέτος, όπου ανοίχθηκε το πρόγραμμα και για την ιατρική περίθαλψη. Χρειάστηκε πολλές φορές να κλείσουμε ιατρικά ραντεβού και παρακολούθηση από γιατρούς και μικροβιολογικές εξετάσεις. Σε εργαστήρες και ενοπαιδευτικά προσφέρουν τη βοήθειά τους, ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες αυτών των οικογενειών. Το κοινωνικό μας φαρμακείο και το κοινωνικό ιατρείο που βρίσκεται στο χώρο μας, το κοινωνικό οδοντιατρείο, το οποίο προς το παρόν δεν έχει λειτουργήσει γιατί το Σεπτέμβριο θα βγει σχετική άδεια. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι καλό να το έχουμε στο νου μας, οι άνθρωποι, οι κάτοικοι αυτής της περιοχής, είναι η σημασία της κυβωτού στον χώρο αυτό. Είναι αυτό που επεσήμανα και πριν, ότι πολλές φορές τονώνει τη ζωή. Δίνει ζωή φέροντας στα παιδιά, το χαμόγελό τους, τις φωνές τους. Δίνει ζωή ερχόμενοι επισκέπτες στην κογωνιά, που θα βοηθήσουν με την παρουσία τους, με τη δύναμή τους στην οικονομική των τόπων. Τα τελευταία χρόνια, τα 4, είχε ανοίξει το δημοτικό σχολείο του χωριού που ήταν κλειστό επί σειρά ετών. Διατηρήθηκε ανοιχτό το γυμνάσιο του χωριού, που δυστυχώς έδινε να κλείσει. Και θα αναφερθώ παρακάτω στο κομμάτι του δημοτικού σχολείου, που δυστυχώς πλέον είμαστε στο κλείσιμο. Κοντεύει να κλείσει, καθώς έβγαινε ένα καινούργιο νομοσχέδιο που υπαγορεύει την κατάργηση όλων των παραρτημάτων των δημοτικών σχολείων σε όλη την επικράτεια. Το σχολείο μας, το δημοτικό, είναι παράρτημα του δημοτικού σχολείου του Δελφινακίου. Έτσι καταφέραμε να το ανοίξουμε αρχικά. Δυστυχώς, παρόλο που 20 παιδιά μας φοιτούν στο δημοτικό, πλέον το Υπουργείο έχει πάρει την απόφαση να κλείσει και καταβάλουμε υπεράνθρωπες προσπάθειες με την παρουσία του πατρούς του Δήμου και όποιον άλλο μπορεί να σταθεί δίπλα μας, να παραμείνει ανοιχτό, ώστε να μην χρειάζεται τα παιδιά μας να μεταφέρονται σε άλλο χωριό. Και όχι μόνο αυτό, να μην χρειαστεί αυτό που ξεκινήσαμε και ανάπτυξη που δίνουμε στον τόπο, ξαφνικά να διακοπεί, χωρίς καμία σημαντική αιτία. Αυξήθηκε η αστυνόμευση της περιοχής και ευχαριστούμε γι' αυτό. Πολλές φορές με περιπολίες από την αστυνομική διεύθυνση των Ιωαννίνων λόγω των παιδιών. Κάνουμε ενέργειες ώστε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να ανοίξουμε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Ενέργειες που δυστυχώς τις πολεμάμε τα τελευταία 3 χρόνια και δεν έχει υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Ευχόμαστε κάποια στιγμή να λάβει ωστά αυτή η προσπάθεια. Και με τη δημιουργία του Γεωργικού Σχολείου και της Γεωργικής Σχολής που θα δημιουργηθεί, θέλουμε να πιστεύουμε αρχές Γενάρη του 2018, ακόμα περισσότερος κόσμος θα έρθει στην Πογωνιανή. Αυτή τη στιγμή έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε μια ανακατασκευή στην πτέρυγα για τη δεύτερη που υπάρχει στο χώρο μας και που μέχρι στιγμής δεν λειτουργούσε, καθώς χρειάζονται αρκετά χρήματα, είναι η αλήθεια, για να μπορέσει να αναστηλωθεί. Όλο αυτό το κτίριο, όταν μπήκαμε μέσα, κάναμε μια μεγάλη ανακαίνιση, ώστε να μπορέσει να πάρει τη μορφή που σήμερα βλέπετε και να φιλοξενήσει τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά, δεν καταφέραμε να ανανεώσουμε, να ανακαινήσουμε μάλλον τη δεύτερη πτέρυγα. Είχε γίνει μια συζήτηση με την περιφέρεια, κυρία Μητροκώστα, πριν από 2 χρόνια περίπου. Και μια μικρή δέσμευση ότι ίσως καταφέρουν να μας βοηθήσουν για να την προχωρήσουμε στην ανακαίνιση και να χρησιμοποιηθεί. Είμαστε στη φάση που πρέπει να ξεκινήσει. Οπότε και από εδώ σας ζητώ τη μεσολάβησή σας, ώστε να μπορέσει κάποια στιγμή να πάρει σε αυτά και ωστά, να δημιουργηθούν αίθουσα δασκαλίας και να μπορέσει η Γεωργική Σχολή να λάβει ωστά, με δωρεάν φοίτηση σε τομείς όπως η λαχανοκομεία, τα αρωματικά και θεραπευτικά φυτά, η γαλακτοκομεία, η ενολογία πιθανόν και η μελισσοκομεία. Πολλοί άνθρωποι της περιοχής, ήδη επαγγελματίες αλλά και νέοι, και ακόμα και από τα Γιάννενα, θα μπορούν να έρθουν και να φοιτήσουν, να πιστοποιηθούν και να έχουν μια πολύ καλή πορεία σε αυτόν τον τομέα, τον αγροτικό της επαρχίας. Η δημιουργία της κυβωτού του κόσμου υπήρου σε ένα τόσο νευραλγικό σημείο όπως η Πογωνιανή, ήταν ένα ρίσκο. Ξεκίνησε από τον πατέρα Αντώνη φυσικά, το οποίο πήραμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Καθώς πρόκειται για ένα έργο εθνικής σημασίας στο σημείο που βρισκόμαστε, που στόχο έχει την ενίσχυση της παραμαθεωρείου περιοχής με τον πληθυσμό μας και τον κόσμο που έρχεται να μας επισκεφθεί. Λίγα λόγια για την κοινωνική υπηρεσία των Ιωαννίνων. Εδρεύει στην οδό Μιχαήλ Αγγέλου Επτάσιο Τρίτο Όροφο, λειτουργεί τα τελευταία 2 χρόνια. Ο σκοπός της είναι η υποστήριξη και ενδυνάμωση και κινητοποίηση των οικογενειών που βρίσκονται σε κρίση, όπως επίσης νέων φοιτητών. Ανθρώπων που, παρόλο που δεν έχουν ανήλικα τέκνα, βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσχερές σημεία της ζωής τους και μέσω των υποστηρικτικών υπηρεσιών με υλικά άγαθα ή μη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή ακόμα και με συμβουλευτική από ψυχολόγους, εθελοντές και υποστηρικτές μας, μπορούν να τους ενδυναμώσουν και να καταφέρουμε να τους κινητοποιήσουμε και να διατηρήσουμε μια άλλη πορεία στη ζωή τους. Εκεί υπάρχει επίσης κοινωνικό πατοπολείο, κοινωνικό οδοντιατρείο,
η δωρεάν ιατροσταματευτική περίθαλψη και ο συμβουλευτικός σταθμός. Αυτή τη στιγμή στην κοινωνική υπηρεσία των Ιωαννίνων στηρίζονται 63 οικογένειες, στην πλειοψηφία τους μονογονέκες, που βρίσκονται σε κατάσταση δυστυχώς απορίας. Το κοινωνικό οδοντιατρείο των Ιωαννίνων, αρρωγή μας στα κοινωνικά οδοντιατρία, είναι πάντα οι εθελοντές γιατροί του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ιωαννίνων και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ένα όραμα για το 2017-2018, το μήνα που μας μπαίνει. Όπως είπαμε, είναι η συνέχιση της λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου στην Πογωνιανή. Θα προσπαθήσουμε μέχρι τελική πτώση να διατηρήσουμε το σχολείο των παιδιών μας, γιατί είναι το σχολείο τους και τα παιδιά μας χρειάζονται σταθερά σημεία στη ζωή τους. 20 παιδιά μας φοιτούν αυτή τη στιγμή στο σχολείο, 30 περίπου με τα παιδιά που επίσης έρχονται από το σχολείο της Πογωνιανής. Η κυβερνήση του κόσμου σε ανταπόδοση τη στήριξη τη τοπική κοινωνία στο έργο και τι ανάγκε του οργανισμού αποφάσισε επίσης την έναρξη τη λειτουργία τη σύγχρονη οδοντιατρική μονάδα. Μια οδοντιατρική μονάδα πλήρως εξοπλισμένη, καινούργια, που έφτασε εμάς περίπου πριν από 2 μήνες. Τώρα, στο τέλος, και επιλέξαμε να ξεκινήσουμε από την Ήπειρο, καθώς ο κόσμος είχε εγκαταλείψει την προσπάθεια και οι ανάγκες δυστυχώς είναι πάρα πολλές σε αυτό το κομμάτι. Στην κλειδί μονάδα επίσης, εκτός από το διαδικτυακό μηχάνημα, υπάρχει εξοπλισμός που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες ειδικότητες, όπως καρδιογράφος, απεντητοποιητής και εκτενογράφος. Ο σκοπός μας ήταν κυρίως να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε και ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που υπάρχει στον χώρο μας. Εκτός προγράμματος, θα δούμε ένα βίντεο που αφορά την δημιουργία της καινούργιας δομής μας στο σπίτι που έχουμε στο Βόλο Μαγνησίας. Ένα σπίτι μας έγινε δωρεά και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Νοέμβριο του 2016. Φιλοξενεί 35 παιδάκια και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εκεί ηλικίες από 2 χρονών μέχρι 18. Στο σπίτι Μαγνησίας του Βόλου επίσης φιλοξενούνται, όπως είπαμε, παιδιά, αλλά και το γεωργικό σχολείο που εκεί δημιουργείται σιγά-σιγά, στα πρότυπα του δικού μας εδώ στην Πογωνιανή, καθώς υπάρχει υποδομή. Και είναι η δεύτερη δομή μας που προωθεί τα παιδιά στους τομείς της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και όλων των συναφών επαγγελμάτων, που μπορούν έτσι να αποκτήσουν ένα αξιοπρεπές επάγγελμα πάλι σε αυτές τις άγονες περιοχές και να δώσουν ζωή στους τόπους αυτούς.
ότι πρέπει να είμαστε σωστοί, ότι η μόρφωση είναι πάρα καλή. Ο Κιβωτός θα ήθελε να, με τη βοήθεια του Θεού, αυτό το όνειρό μας, να αλλάξει την κοινωνία μας.